Κατερίνα Χριστοφυλλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Το ποδήλατο μπαίνει ενεργά στη ζωή της πόλης και πλέον αρκετοί οι Δήμοι ξεκινούν σύστημα δανεισμού κοινόχρηστων ποδηλάτων κατά τα πρότυπα της Ευρώπης. Οι δημότες πώς ανταποκρίνονται? Φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά. Ήδη σε 15 πόλεις της Ελλάδας, διάφορες εταιρείες σε συνεργασία με τους Δήμους έχουν εγκαταστήσει σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων και σιγά σιγά τα κοινόχρηστα ποδήλατα κερδίζουν το κοινό. Το ποδήλατο σε συνδυασμό με βιοκλιματικές παρεμβάσεις και κάποιες αναπλάσεις στην πόλη μπορεί πραγματικά να κάνει μεγάλη διαφορά στο μικροκλίμα, κυρίως τώρα το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε κάνει διαφορά στην υγεία των χρηστών, αλλά όπως θα δούμε, κάνει διαφορά και στην οικονομία. Οι Δήμοι που ενδιαφέρονται, μάλιστα, μπορούν να εγκαταστήσουν ένα τέτοιο σύστημα, καλύπτοντας το κόστος από το Πράσινο Ταμείο. 6-10. Με δύο απλές κινήσεις και χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, ο Δημότης Αμαρουσίου μπορεί πλέον να αποκτήσει το δικό του ποδήλατο για τις βόλτες αλλά και τις βασικές του μετακινήσεις στην πόλη. Εδώ και ένα μήνα εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Σύστημα Δανεισμού Ποδηλάτων και στην πιλωτική του αυτή φάση είναι δωρεάν για όλους, αρκεί να εγγραφούν στο Δήμο επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και να αποκτήσουν ηλεκτρονικό κωδικό που θα τους επιτρέπει να δανείζονται από το ειδικό κιόσκι τα κοινόχρηστα ποδήλατα. Στόχος είναι να γίνει το ποδήλατο στο Μαρούσι βασικό μέσο μετακίνησης. Λοιπόν, η εναλλακτική μορφή μετακίνησης μέσα από το ποδήλατο είναι μια υγιεινή μετακίνηση. Ο στόχος μας είναι το διοξίδιο της ατμόσφαιρας να ελαττωθεί, το οξυγόνο να αυξηθεί. Εμείς θέλουμε το ιστορικό εμπορικό κέντρο να είναι ένας ατέλειωτος χώρος περιπάτου, ποδηλάτου και βέβαια να υπάρχει η ασφάλεια του πεζού. Άρα λοιπόν το ποδήλατο είναι ο πρώτος τρόπος μετακίνησης για μας. Στο Μαρούσι λειτουργούν 4 σταθμοί δανεισμού έξω από το Δημαρχείο, στο σταθμό ΕΣΑΠ, στο Άλσο Συγκρού και στην Πλατεία Ηρώων, ενώ προβλέπεται και η λειτουργία άλλων 2 σταθμών. Ο χρήστης μπορεί να δανειστεί το ποδήλατο από τον ένα σταθμό και να το επιστρέψει σε κάποιον άλλον. Αν και προς στιγμήν η χρήση τους είναι δωρεάν, στο μέλλον θα υπάρξει μηνιαία ή εβδομαδιαία συνδρομή. Σε κάθε περίπτωση η ετήσια συνδρομή δεν θα υπερβαίνει τα 29 ευρώ. Στη φάση αυτή στο σύστημα έχουν εγγραφεί 100 χρήστες, αλλά όπως φαίνεται από την εμπειρία 15 πόλων σε όλη την Ελλάδα, όπου ανάλογα συστήματα έχουν εγκατασταθεί, υπάρχει δυναμική. Έχουμε βάλει έτσι τους σταθμούς ώστε να εξυπηρετήσουμε αυτό που λέγεται το πρώτο ή το τελευταίο χιλιόμετρο της αστικής μετακίνησης. Επί παραδείγματι, κάποιος ο οποίος εργάζεται στην Κηφισίας, αντί να πάρει το αυτοκίνητό του και να ψάχνει με τις ώρες να παρκάρει, μπορεί να κατέβει στο σταθμό ΕΣΑΠ του Αμαρουσίου, να πάρει το ποδήλατο από εκεί και να φτάσει στον πιο κοντινό σταθμό στη δουλειά του, να το αφήσει εκεί και να πάει στη δουλειά του. Οι ορθοπεταλιές κάνουν καλό στην υγεία, στο περιβάλλον, αλλά όπως φαίνεται και στην οικονομία. Νομίζω ότι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτών των δράσεων έχει υπάρξει τεράστιο. Πιστεύουμε ότι είναι μια βιώσιμη επιχείρηση. Είναι ελληνική, εμείς σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα συστήματα. Η εταιρεία απασχολεί 10 άτομα, αλλά γύρω-γύρω από αυτήν πρέπει να έχουν δουλέψει πάνω από 100 άνθρωποι, εννοώ μεταλλουργικές βιομηχανίες, εννοώ γραφίστες.